Αγρότες βρίσκονται μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και καταθέτουν στον Περιφερειάρχη υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Να δούμε πώς θα μπορούσε έτσι να κάνουμε ένα καλό προγραμματισμό, έτσι να δείξουμε στοιχεία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οντότητα που λέγεται αγρότες. Αλλιώς, εντάξει, το Λεώδιο θα μείνει με 5, η Βαλμαντούρα θα μείνει με έναν, ή μπορεί και με κανέναν, ή δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, ουσιαστικά κατευθύνουμε τα χρήματα αυτά που έχουν, δεν είναι από το ΕΣΠΑ μας. Ναι. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να γνωρίζει, γι' αυτό και σας το λέω και σε διέκοψα. Είναι από το ΚΑΑ σε αυτή την κατεύθυνση, άρα η κατεύθυνση δεν τη δίνουμε εμείς. Τι δίνει το ΚΑΑ. Εμείς υλοποιούμε ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας, έτσι, από το βορρά μέχρι το νότο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ενίσχυσης και της στήριξης του αγροτικού τομέα είναι και ο ΕΛΓΑ. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ λέμε για τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να είναι αναχρονιστικός. Οι αγρότες δηλώνουν πως βιώνουν μια σειρά από οξυμένα προβλήματα που όχι μόνο δεν επιλύονται, αντιθέτως διαρκώς μεγαλώνουν. Ζητάμε όσο μπορείτε και σε αυτήν την πλευρά σας να πιέσετε για καλύτερη λειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων και ζητάμε αν είναι δυνατόν και τώρα με το COVID να ανοίξει και το νοσοκομείο Θώρακος για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες που θα έχει πλέον από ό,τι φαίνεται η υγεία από εδώ και πέρα σε μια δύσκολη περίοδο που θα περάσουμε. Ήδη όπως ξέρετε έχουμε στη συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας συνεργαστεί και κάνουμε τεστ. Ξεκίνησαν στη Δυτική Αχαΐα την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες πήγαμε στα Καλάβρητα, θα συνεχίσει και η Αιγιάλια μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κάνουμε αυτό που λέτε. Είμαστε μπροστά και σε αυτή τη διεκδίκηση και για ακόμα περισσότερες. Κάνουμε μοριακά τεστ σε συνεργασία με τους φορείς που σας ανέφερα. Η κατάσταση για την πλειοψηφία των αγροτών έχει φτάσει στο απροχώρητο και τη χαριστική βολή, όπως λένε χαρακτηριστικά, ρίχνει η πανδημία. Οι αγρότες των συλλόγων Αιγίου Μπακόπουλος Ντρίνιας, της Δυτικής Αχαΐας, του Ερήμανθου, της Πάτρας και της Ολενίας δηλώνουν πως θα σεβαστούν την περίοδο της καραντίνας. Ωστόσο, όταν καταστεί εφικτή η ελεύθερη μετακίνηση, είναι έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής.